Πάμε τώρα να δούμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Ναι. Πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι πάρα πολλά αυτά που είπε. Μάλιστα. Πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Από την αρχή. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη δήλωση που έκανε η κυρία Μπακογιάννη, ότι έλεγαν ότι είναι κόρη του Μητσοτάκη και ότι πολιτικά την έφτιαξε ο Παύλος Μπακογιάννης. Να ακούσουμε. Πολύ ζεστός άνθρωπος που κάποιες φορές το δείχνεται, κάποιες φορές επιλέγετε ένα πιο αυστηρό προφίλ. Εγώ είμαι μια γενιά γυναικών που δεν είχα την άνεση που έχουν οι σημερινές. Έπρεπε λίγο να μπορέσω σε ένα πολύ ανδροκρατούμενο περιβάλλον. Κάπως να σταθώ. Ήτανε μόνο άντρες. Άντρες πολύ μεγαλύτεροι από μένα. Και οι οποίοι με κοιτούσαν έτσι τελείως φυστικά. Και ιδιαίτερα όταν είσαι κόρη του Μητσοτάκη, γυναίκα του Μπακογιάννη, λέγανε όλοι καλά σιγά τώρα. Τι είναι αυτή, ένα κοριτσάκι που είναι η κόρη του μπαμπά της, άντε ο Μπακογιάννης την έφτιαξε ή δεν ξέρω τι. Οπότε μέχρι να γίνω η Ντόρα, μου πήρε χρόνο. Ο μπαμπάς σας ήταν αυστηρός ως μπαμπάς ή ως μπαμπάς ήταν τρυφερός και την όποια αυστηρότητα... Τρυφερός δεν μπορώ να πει στο Μητσοτάκη τρυφερό, τρυφερός δεν ήταν, δεν είχε έτσι. Ήταν ένας επίστευτα καλός συνομιλητής. Σε εξόντωνε δια του διαλόγου, ιδιαίτερα στην εφηβεία, σε πέθανε στο διάλογο. Η μάνα μου από την άλλη μεριά ήταν ένας άνθρωπος explosive, εκρηκτικός, έβαζε τις φωνές, σε ένα λεπτό το έχει ξεχάσει, αλλά γενικώς εκείνη κρατούσε το τιμόνι. Και ήταν και εκείνη που θα μπορούσε να παρέμβει και σε μια προσωπική επιλογή. Α, όχι, εκεί τους έβαζε όλους άχρηστος ο μπαμπάς. Τι καλό παιδί, λέει, αλλά η μύτη του δεν είναι πολύ γαψή. Καλό παιδί, αλλά βλάξ. Και γενικώς έτσι ξεκινούσαμε. Και ένας μετά τον άλλον ήταν όλοι άχρηστοι. Κατάλαβα. Το ταλέντο της μαμάς στη μαγειρική το πήραμε, το προσπεράσαμε. Το προσπεράσαμε. Εγώ είμαι των βασικών. Έχω μία τρομερά φοβερή ασύλληπτη μαγείρισα που είναι η αδερφή μου Κατερίνα και μία ακόμα πιο ασύλληπτη μαγείρισα που είναι η κόρη μου η Αλεξάνδρα. Παντρεύτηκα πάρα πολύ νωρίς. Όταν παντρεύεσαι 20 χρονών. Από εκεί και πέρα είσαι παντρεμένος, τελείωσε όλη η υπόθεση. Όταν έχασα τον Παύλο και μετά, τα 9 χρόνια δηλαδή της χειρίας, νομίζω ότι ο κόσμος με φοβόταν πάρα πολύ. Με βλέπανε ως Κρουέλα Ντεβίλ, ξέρω εγώ. Πάντως δεν μπορώ να πω. Ίσως απλά εκπέμπατε και ότι δεν είστε διαθέσιμοι. Ίσως εξέπεμπα ότι δεν είμαι διαθέσιμη. Πάντως ο Ισίδωρος ήταν ο άνθρωπος που δεν μάσησε. Αλλά μετά, ξέρεις, είσαι τυχερός όταν σου δίνεται η δυνατότητα στη ζωή να ερωτευτείς δύο φορές. Πολύ. Είναι μεγάλη ιστορία. Στο κομμάτι της γυναικείας φιλαρέσκειας, πόσο σας απασχολεί η εικόνα σας? Δεν θέλω να βγω απεριποίητη, διότι για δύο λόγους. Πρώτον, για λόγους αυτοσεβασμού. Και δεύτερον, διότι αν εγώ είμαι απεριποίητη, πέφτει η κυβέρνηση, αρχίζουν τα διάφορα σχόλια, «Ωχ, για να είναι έτσι τώρα η χάλια, έχει σκοτωθεί με τον Κυριάκο». Ό,τι θες. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά, στη δικιά μου την ηλικία πλέον, το να κάνεις γυμναστική δεν είναι θέμα μόνο εμφάνισης, είναι και θέμα υγείας. Σωστό. Δηλαδή πρέπει να το κάνεις. Κάποια αισθητική παρέμβαση θα κάνατε? Μπότοξ, ας πούμε. Με τα χαρά. Περισσότερες με τα χαρά. Μα έχω κάνει. Τα έχω κάνει. Εγώ δεν είναι. Δεν θεωρώ. Κάνεις αυτά τα οποία μπορείς να κάνεις, να κρατήσεις μια. Όχι να αλλάξεις την ηλικία σου. Γιατί αυτό το βρίσκω παντελώς γελίο. Μάλιστα, πάμε τώρα να δούμε ένα σημαντικό κομμάτι της συνέντευξης που μιλάει για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγεία της, αλλά και αποκαλύπτει ότι συγκρούεται πολιτικά με τον αδερφό της, πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει πολύ ενδιαφέρον το δούμε. Όταν μιλήσατε για το πρόβλημα της υγείας σας ανοιχτά και το κάνατε με περίσσια ειλικρίνεια και ευθύτητα, και δεχτήκατε και ένα μεγάλο κύμα συμπαράστασης από τον κόσμο. Πάρα πολύ μεγάλο. Το οποίο μου έκανε φοβερά καλό. Πιστεύω ότι ψυχολογικά, επειδή αυτή η αρρώστια έχει να κάνει και πολύ με την ψυχολογία, μου έκανε τρομερά καλό. Και κυρίως πάρα πολλοί άνθρωποι, σαν και εμένα, βρήκανε το θάρρος να βγουν και να το πούνε καθαρά. Γιατί η λέξη καρκίνος είναι μια λέξη που
το 60, να μην σου πω το 70% των Ελλήνων δεν τη λέει. Ενώ ο καρκίνος είναι μια αρρώστια η οποία σήμερα κερδίζει στη μάχη σε πάρα πάρα πολύ ψηλά ποσοστά. Το ανακαλύψατε σε ένα τυχαίο τεστ, σε ένα check-up? Τυχαία, τελείως τυχαία. Πήγα σε μια διαβητολόγο, μια πολύ νέα κοπέλα, στη γιατρό, η οποία ζήτησε κάποιες εξετάσεις και στις εξετάσεις επάνω της φάνηκε μια εξέταση περίεργη, 40 χρονών. Και το βρήκε, το έψαξε δηλαδή, και μετά εντάξει πήγε στους πιο ειδικούς και τα λοιπά και το βρήκαν. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Φοβάσαι. Δεν σ' αρέσει η ιδέα ότι μπορεί αύριο το πρωί η ζωή σου να τελειώσει. Αλλά σκέφτεσαι αυτομάτως όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπάς και σε αγαπάνε. Εσύ σαν μαμά, τώρα βέβαια δεν ξέρω και αν θα το λέγατε και μπροστά σε μια κάμερα, έχετε αδυναμία στην κόρη σας, στο γιο σας? Πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι έχεις αδυναμία στο ένα ή στο άλλο παιδί. Με την κόρη μου είμαι πολύ κοντά. Είναι συνεχώς παρούσα, ιδιαίτερα μετά την αρρώστια. Είναι συνεχώς παρούσα, συνεχώς δηλαδή. Και κάνει και έλεγχο. Ξεκουράστηκες, κινήθηκες, έφαγες? Τα φάρμακα, δεν υπάρχει. Κάθε φορά που μπαίνω στο Αλεξάνδρα είναι εκεί. Και με την κόρη σου είσαι πάντοτε, παρά το ότι περάσαμε φάσεις που υπήρχε η ανταγωνιστικότητα, όταν ήταν πιο έφηβη, είμαι πάρα πολύ κοντά. Ο γιος μου είναι πιο συγκρατημένος, αλλά είναι εξίσου κοντά. Εμείς ήμασταν τρεις όταν μεγαλώσαμε. Και το λέω το μεγαλώσαμε γιατί βασικά και εγώ ήμουν το 34 ετών. Ναι. Και βασικά ήμασταν το τρίο στούτσος. Και πορευτήκαμε μαζί. Αναφερθήκατε 2-3 φορές στον αδερφό σας και θέλω να ρωτήσω κατά πόσο ευσταθούν οι φήμες ότι έχουν περάσει οι σχέσεις σας Διαπυρός και Σιδήρου κάποιες φορές. Κοίταξε να δεις, στην πολιτική υπάρχουν πάντοτε ups and downs. Δηλαδή είναι φορές που συμφωνείς, φορές που δεν συμφωνείς, είναι φορές που δυσκολεύουν οι σχέσεις, αλλά οι πολιτικές, όχι οι οικογενειακές. Και αυτό ευτυχώς καταφέραμε να το διασώσουμε διαχρονικά. Γι' αυτό και ο αδερφός μου ήταν ο πρώτος ο οποίος ανέλαβε έτσι δυναμικά πολύ τα ηνία όταν αρρώστησα. Δεν υπάρχει περίπτωση σε μια πολιτική οικογένεια με δυνατές προσωπικότητες. Θα έχεις και συγκρούσεις, έχεις και καλές στιγμές, έχεις και δύσκολες στιγμές. Με την ύφη σας έχετε πολύ καλές σχέσεις, τη Σία Κοσιόνη. Πάρα πολύ. Τι σας αρέσει εκείνη? Τη λατρεύω. Τι μ' αρέσει εκείνη? Μ' αρέσει τα πάντα. Πρώτον, μ' αρέσει ο χαρακτήρας της. Έχει ένα χαρακτήρα χαρά Θεού. Είναι ένα κορίτσι το οποίο σου λέει αγάπαμε με το καλημέρα. Είναι μια τρομερή μάνα. Δεν υπάρχει. Για να λέω με τώρα το στραβό το δίκαιο, εγώ νομίζω ότι είναι ένας μύθος αυτό που ονομάζεται οι κακές πεθερές. Οι πεθερές οι οποίες πραγματικά βλέπουν, αν δουν ένα τσόκαρο, ναι, okay, θα αντιδράσουν. Αλλά αν δουν μία κοπέλα σαν τη Σία, πρέπει να είσαι ηλίθια πεθερά. Να τις σαμποτάρεις, ναι. Μα πρέπει να είσαι ηλίθια. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Ήταν μια πολύ όμορφη συνέντευξη στη Σαματίνα Τσιμτσιλή. Και μάθαμε πράγματα που δεν έχει ξαναπεί η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Ναι, πραγματικά.